Μήνυμα στο Υπουργείο Αγροτική Ανάπτυξη υπό το βάρο των καθυστερήσεων για την ενεργοποίηση των δικαιωμάτων με φόντο την επιδότηση. Στέλνουν στελέχη τη Ένωση Ηρακλείου που διευκρινίζουν ότι αν το Υπουργείο αδυνατεί να προχωρήσει εγκαίρω στι διαδικασίε, η Ένωση είναι σε θέση να το τρέξει μόνη τη. Δηλώνουμε παρόν στι αγροτικέ επιδοτήσει. Έχουμε το τριτοβάθμιο μας όργανο που έχει νομοθετηθεί από το 20 με νόμο και δηλώνουμε παρόν, εάν το Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης δεν μπορεί να τα βγάλει εις πέρας, δηλώνει παρόν το τριτοβάθμιο όργανο να αναλάβει τη σκητάλη των επιδοτήσεων και να πάμε παρακάτω. Η ένταση που επικρατεί εδράζεται στις καθυστερήσεις που από το Φεβρουάριο πήγαν στο Μάρτιο και από το Μάρτιο στα τέλη Απριλίου, συνοδευόμενες από τη δέσμευση πάντως ότι το σύστημα θα παραμείνει ανοιχτό έως και τον Οκτώβρη. Εμείς σαν Ένωση Αγροτικών Συνεταιρισμών είμαστε σε ομοιρή αυτή τη στιγμή, πληρώνουμε πολλούς υπαλλήλου που αυτή τη στιγμή δεν έχουν αντικείμενο να κάνουν γιατί είχαμε προετοιμάσει το τμήμα μας όσο αφορά τις επιδοτήσεις. Έπρεπε να έχει αρχίσει αρχές του Φλεβάρι η ενεργοποίηση για να έχουμε χρόνο να μπορέσουμε να κάνουμε μια ασφαλής ενεργοποίηση. Μας διαβεβαιώσαν εχθέ ότι θα είναι το σύστημα ανοιχτό και μέχρι τον Οκτώβριο για να κερδίσουμε χρόνο. Δυστυχώς όμως αυτά και αυτά έχουν οδηγήσει τον αγροτικό κόσμο τη χώρα σε κατάρρευση και αυτά γινόταν και εξακολουθούν να γίνονται και είμαστε πραγματικά απογοητευμένοι. Με φόντο ωστόσο την ΕΑΚΑΠ και κυρίω το μαχαίρι που φαίνεται ότι έρχεται στα ποσά μέσω αυτή και σχετίζεται με το μέτρο των οικολογικών σχημάτων, ο κ. Χιλετζάκη τόνισε ότι τα χρήματα οι παραγωγοί θα τα λάβουν κανονικά, χωρί όμω να κρύβει την ανησυχία του για το επόμενο διάστημα και πάντω την απογοήτευση, όπω είπε, που βιώνουν στο σύνολό του η παραγωγή. Μας ηρεμήσανε λίγο τα στελέχη του Υπουργείου, ήταν ότι αν δεν τα καταφέρουμε φέτος να, ολο... ο... να υλοποιήσουμε το πρόγραμμα των οικολογικών σχημάτων, τα χρήματα θα πληρωθούν μέσω της βασικής ενίσχυσης. Επομένως, πέρα από τη σύγκληση, δηλαδή την ετήσια μείωση που έχουν κάποιοι παραγωγοί που διατηρούν ιστορικά δικαιώματα, δεν θα έχουμε άλλες μειώσεις. Είναι μια δύσκολη χρονιά, υπάρχουν μαύρα σύννεφα, υπάρχει μεγάλος προβληματισμός στον αγροτικό χώρο.